Με την έβεια για να δούμε πώ θα είναι η κατάσταση εκεί με του ανέμου πρώτα αυτό που όλα. και τι προηγούμενε ημέρε, αυτό είναι ο κυριότερο κίνδυνο για τα επόμενα 24 ώρα. Ο υψηλό δηλαδή κίνδυνο πυρκαγιά. Θα έχουμε δυνατού ανέμου σε συνδυασμό με υψηλέ θερμοκρασίε. Δημιουργείται έτσι μια αρκετά ξηρή ατμόσφαιρα και ευνοείται βέβαια η έναρξη και η εξάπλωση πυρκαγιών. Βλέπετε τώρα εδώ βέβαια πώ έχει η εξέλιξη. Έχουμε ένα μεγάλο έτσι, μέτωπο πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην αυτή περιοχή. Οι άνεμοι αυτή τη στιγμή έχουν υποχωρήσει κάπω. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι και τι επόμενε ώρε θα παρουσιάσουν και πάλι ενίσχυση. Θα, θα ενισχυθούν σημαντικά, θα φτάσουμε με τα έξι τοπικά κόμματα. και τα έχουμε, δηλαδή. Βέβαια. Πολύ. Βέβαια. Πολάπονα. Είναι η περιοχή, γενικότερα η Εύβοια, γενικό βρίσκεται στο κόκκινο σε ό,τι αφορά έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιά. Έρχεται ε, αντιμέτωπη με το Μελτέμι, αρκετά έντονο, με πολύ μεγάλε εντάσει, σε συνδυασμό βέβαια και με, με υψηλέ θερμοκρασίε ένα έτσι εκρηκτικό μείγμα σε ό,τι αφορά την εκδήλωση και εξάπλωση των Μάλιστα. πυρκαγιών. Πολύ μεγάλη προσοχή και οι επόμενε ημέρε κρύβουν έτσι σημαντικό κίνδυνο για πυρκαγιά, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη. Στο, στο σύνολο, να δούμε και Σαββατοκύριακο, θα μα πει, βέβαια. Και Σαββατοκύριακο, βεβαίω. Πάμε. 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 λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Με τη ζέστη σιγά-σιγά να αρχίζει να γίνεται πιο έντονη και του βορειάδε μέσα στο Αιγείο να επιμένουν, αναμένεται να κυλήσουν και τα επόμενα 24 ώρα. Όπω βλέπουμε και στον χάρτη των αερίων, μαζών μια αρκετά θερμή αέρια μάζα, μια πολύ θερμή αέρια μάζα, αρχίζει λοιπόν και απασχολεί τμήματα της κεντρικής Μεσογείου. Θα μπορούσαμε έτσι να οριοθετήσουμε μια περιοχή και καθώς προχωρούν οι χάρτες μας, θα δούμε, έχουμε βάλει μια περιοχή μέσα στον κόκκινο πορτοκαλί κύκλο, όπου στην ουσία σε αυτό εδώ το τμήμα της Μεσογείου προς την δυτική δηλαδή και κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται να ξεχυθούν αυτές οι ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες θα δώσουν ένα ισχυρό κύμα καύσωνα προ την περιοχή τη Ισπανία, προ την περιοχή τη Ιταλία, γενικότερα έτσι προ τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο. Ενδέχεται ο υδράργυρο τοπικά να ξεπεράσει ακόμη και του 44 με 45 βαθμού Κελσίου. Μέχρι εκεί που φτάνουν όμω τα προγνωστικά μα στοιχεία, δηλαδή μέχρι και την άλλη Τετάρτη περίπου, δεν φαίνεται αυτό το πολύ ισχυρό θερμό κύμα να απασχολεί τη χώρα μα. Θα φτάσουν κάπω πιο θερμέ μάζε και στη χώρα μα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα δούμε Προ την άλλη εβδομάδα πάλι 36 με 38 βαθμού. Θα μελετήσουμε όμω και τα νεότερα στοιχεία για να δούμε αν αυτό το πολύ ισχυρό κύμα θα ε, επηρεάσει και τη χώρα μα. Πάμε να δούμε σήμερα τι μέγιστε θερμοκρασιακέ τιμέ. Πού αναμένεται λοιπόν να φτάσει ο υδράργυρο. Βλέπετε χαρακτηριστικά σε κλειστέ περιοχέ του υπηρετικού κορμού θα συναντήσουμε θερμοκρασίε κοντά στου 36 με 38 βαθμού. Πιο έτσι θερμέ περιοχέ θα είναι εκεί προ την περιοχή του Εύρου, στο εσωτερικό τη Κεντρική Μακεδονία, στο εσωτερικό τη Θεσσαλία. Λίγο πιο δυτικά προ τη Δυτική Στερέα αλλά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Καθώ επίση και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα συναντήσουμε θερμοκρασίε κοντά στου 36 με 38. Εκεί όπου θα επιδρά το Μελτέμι, δηλαδή μέσα στο Αιγαίο, υπολογίζουμε τον υδράργυρο κατά 2 με 4 βαθμού πιο κάτω σε σχέση με αυτέ τι μέγιστε θερμοκρασίε που μόλι σα παρουσιάσαμε. Και βέβαια πολύ μεγάλη προσοχή στον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά την εξέλιξη στον επόμενο μα χάρτη. Θα παρατηρήσουμε ότι για σήμερα Παρασκευή. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Δεν έχουμε να σημειώσουμε κάτι το αξιόλογο. Παρ' όλα αυτά, προ την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώ εκεί θα περάσει μια πιο ψυχρή αέρια μάζα, αναμένουμε αστάθεια τι απογευματινέ ώρε. Άρα, λοιπόν, προ τα βορειοανατολικά τμήματα τη χώρα μα, στο βορειοανατολικό άκρο τη χώρα μα, θα δούμε και πάλι μπόρε και τοπικά ισχυρέ καταιγίδε αργά το απόγευμα. Προσοχή στου δυνατού βα... βορειάδε, ιδιαίτερα προ το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Θα προσεγγίζουμε ακόμη και τα 7 ποφόρ και η θερμοκρασία έτσι κοντά στου 36 με 37 τοπικά και 38 βαθμού. Ιδιαίτερα σε κλειστέ περιοχέ τη υπηρετική χώρα, δηλαδή σε περιοχέ που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα. Πάμε να δούμε και για την Αττική μα. Δεν αναμένουμε κάτι το ιδιαίτερο. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει τι αμέσω επόμενε ώρε. Προσοχή όμω στο δυνατό βοριά. Επ' εκεί προ το νότιο, Βοϊκό και το κάβο θα φτάνει ακόμη και τα 7 ποφόρ. Άρα αυξάνεται και ο κίνδυνο πυρκαγιά με τον υδράργυρο να προσεγγίζει αργά το μεσημέρι. Ακόμη και του 36, πιθανόν για λίγο και 37 βαθμού, ιδιαίτερα στα πιο δυτικοκεντρικά τμήματα του νομού Αττική. Όσο πιο ανατολικά εκεί που επιδρά και το Μελτέμι, τόσο πιο δροσερέ καταστάσει θα συναντήσουμε. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μα. Ηλιοφάνεια και εδώ με λίγε τοπικέ συνευχέ. Οι άνεμοι από βόρειε διευθύνσει, ιδιαίτερα προ το απόγευμα, θα ενισχυθούν και θα προσεγγίσουν τα 5 με 6 υποφόρικου. υδράργυρο κοντά στου 35 βαθμού Κελσίου. Και να δούμε τώρα την εξέλιξη των θερμοκρασιών. Για αύριο λοιπόν Σάββατο βλέπετε και πάλι στου χάρτε μα. Αρκετή η ζέστη, ιδιαίτερα σε κλειστέ υπηρωτικέ εκτάσει, 36 με 37 τοπικά και 38 βαθμού, προσοχή και στου βορειάδε. Μέσα στο Αιγείο, κοντά στα 7 αποφόρου, ιδιαίτερα προ τα κεντρικά και νότια τμήματά του, αυξάνεται σημαντικά και ο κίνδυνο πυρκαγιά. Και κλείνουμε με τον τελευταίο μα χάρτη για να δούμε ότι την Κυριακή ο υδράργυρο θα παρουσιάσει έτσι μια υποχώρηση. Θα υποχωρήσουν κάπω αυτέ οι πολύ θερμέ αέριε μάζα και θα βλέπουμε θερμοκρασίε κοντά στου 33 με 35 βαθμού, με τα μελτέμια να κυριαρχούν μέσα στο Υγείο και να ανεβάζουν και πάλι αρκετά τον κίνδυνο πυρκαγιά. Έτσι θα ξεκινήσει και η νέα εβδομάδα και θα δούμε αν μεσοβόμαδα ένα τμήμα αυτή τη πολύ θερμή αέρια μάζα καταφέρει να επηρεάσει και τη χώρα μα, ανεβάζοντα λίγο παραπάνω τη θερμοκρασία. Να είστε καλά, κλεαρχέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Ευδοκυριακό.